Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ το Air Project, όπως και όλοι μας, για την πρωτοβουλία αυτών των συναντήσεων, γιατί ξέρουμε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εκτός από τον καπιταλισμό στον οποίο θέλουμε να αντισταθούμε, υπάρχει και η μοναξιά. Θα πω αυτά που έχω ετοιμάσει γραπτά. Ήθελα όμως να πω ότι η Μαρία, σωστά, παρά το ότι δεν είναι ακριβή σε σχέση με τον τίτλο, είχε την ευθύνη ενός απολογισμού της οργάνωσης στην οποία ανήκει. Και να επισημάνω ότι είτε ως οργανώσεις είτε ως άτομα δεν έχουμε προχωρήσει αυτούς τους απολογισμούς, και αν μη τι άλλο, είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία στην οποία απευθυνόμαστε. Διότι πραγματικά κανείς δεν θα μας πάρει στα σοβαρά αν δεν εξηγηθούμε μεταξύ μας και αν δεν εξηγήσαμε πώς φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή εξέλιξη, πώς κατάντησε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γιατί είμαστε μέλη του και ο καθένας μπορεί να είχε διαφορετική διαδρομή, αλλά έχουμε και μία συλλογική ευθύνη και θα έλεγα ενδεχομένως μία συλλογική ανοχή. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι οι απολογισμοί πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Δεν έχουν γίνει, όπως είπα, παρά ελάχιστα. Προσωπικά έχω καταθέσει ένα εκτενές κείμενο με τον τίτλο «Το κακό έρχεται από πιο μακριά». Αλλά σήμερα θα προσπαθήσω λίγο να είμαι εντός του πλαισίου, το οποίο αυτή η ενότητα έχει ως τίτλο. Έδωσα ένα τίτλο στο κείμενο που θα διαβάσω, «Μαθήματα από το παρελθόν, η επαναθεμελίωση της αριστεράς σήμερα». Ο πολιτικός αγώνας της αριστεράς στην Ευρώπη σήμερα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις οι οποίες συνδέονται και με τα μεγέθη των οργανωμένων δυνάμεών της, χρειάζεται να οικοδομηθεί σε μια βαθιά ιστορική γνώση που θα φωτίσει τις βασικές προϋποθέσεις επαναθεμελίωσης της ταυτότητάς της. Επιχειρώ λοιπόν σε 5 σημεία μια συντομογραφία βασικών θεμάτων που αφορούν σε αυτή την επαναθεμελίωση. Σημείο 1. Η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της, που έλαμψε παρά τις ενδοαριστερές διαφορές στο ευρωπαϊκό στερέωμα τις επαναστατικές δεκαετίες 1960-1970, έχει ιτηθεί ως πολιτική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί σήμερα να καταστήσει εφικτό με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους ένα εναλλακτικό σχέδιο στον καπιταλισμό του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα. Παρά αυτή την οπισθοδρόμηση της αριστεράς, σημαντικά μαζικά ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα ανέδειξαν και αναδεικνύουν με ενάργεια τις θεμελιώδεις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου. Από τη ριζική αναδόμηση της εργασίας μέχρι την καταστροφή του πλανήτη και τα εκατομμύρια θυμάτων στις εμπόλεμες ζώνες και τους δρόμους μετανάστευσης. Εν τούτης, η δράση των κοινωνικών κινημάτων, όπως το αντιπαγκοσμιοποιητικό και οι πρόσφατες επαναστάσεις των πλατιών παγκόσμια, δεν απέτρεψαν την επιβολή της βασικής στρατηγικής του καπιταλισμού που συνίσταται στη νέο φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Η στρατηγική αυτή άλλαξε δραματικά τον παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος ενοποιήθηκε κατά κάποιον τρόπο με την κατάρρευση των καθεστώτων σοβιετικού τύπου και την ένταξη της Κίνας στο καπιταλιστικό σύστημα. Το κεφάλαιο απέκτησε τεράστια ισχύ, αυτονομήθηκε από τον έλεγχο των εθνικών κρατών και από τα κοινωνικά συμβόλαια στις χώρες που είχαν υπάρξει. Ενσωμάτωσε στις ανάγκες κερδοφορίας του σχεδόν όλους τις τομείς της ειδικής και πνευματικής παραγωγής, καθώς και μεγάλες περιοχές του κόσμου που διατηρούσαν δυνατότητες αναπαραγωγής των κοινωνιών μέσα από παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής. Σήμερα τα κράτη δεν είναι παρά οι τοπικοί διαχειριστές αυτής της τεράστιας παγκόσμιας δομής,
και τα οικονομικά μεγέθη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι ανάλογα εκείνων μια μέσης χώρας. Σημείο 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, μετά και τη συνθήκη του Μάστριχτ, αποτέλεσαν την απάντηση των κυρίαρχων καπιταλιστικών τάξεων της Ευρώπης στο διεθνή ανταγωνισμό. Η στρατηγική τους βασίζεται στη λιτότητα σε βάρος της εργασίας, διάσπαση της αγοράς εργασίας, υψηλή ανεργία, στην εκμετάλλευση εθνικών κρατών περιορισμένης ισχύως και κυριαρχίας και στη συμπίεση μερίδων του κεφαλαίου που δεν αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χώρος εξορρόπησης ανισοτήτων μεταξύ των εθνικών οικονομιών, αλλά χώρος ανταγωνισμού που γεννά διαρκείς ανισορροπίες. Το ευρώ είναι ο μοναδικός δεσμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Έτσι, η Νομισματική Ένωση λειτουργεί υπέρ της Γερμανίας και χωρών του Βορρά, που έχουν επιβάλει τη στρατηγική των ηγεμονικών τους μερίδων του κεφαλαίου στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής θα επιτείνει τις ανισορροπίες και πιθανότατα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δοκιμαστεί από μια ανεξέλεγκτη κρίση και εκ των πραγμάτων μπορεί να οδηγηθεί σε διάλυση. Σημείο 3. Η ερμηνεία του κόσμου από την πλευρά των από κάτω υπήρξε ιστορικά στοιχείο ταυτότητας του σοσιαλιστικού και κομμουνιστικού κινήματος. Σήμερα, τα όπλα της κριτικής λιμνάζουν σε ένα πανικόβλητο ευρωπαϊσμό του πολιτικού προσωπικού, ακόμα και αριστερών κομμάτων που δεν έχουν αποδειχθεί ότι η υπαρκτή Ευρώπη είναι η μόνη εφικτή. Η ανάγνωση του σύγχρονου κόσμου και η σταδιακή προσέγγιση βασικών κατευθύνσεων ενός εναλλακτικού σχεδίου είναι αντικείμενο τόσο απροκατάληπτης θεωρητικής προσέγγισης όσο και βαθιάς κατανόησης επί του πεδίου της κοινωνικής κίνησης, των κοινωνικών αναγκών και των ριζοσπαστικών ιδεών που γεννούν οι κοινωνικές πρακτικές. Να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, όπως λέγαμε παλιά, για να τον αλλάξουμε. Η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν γνωρίζει απριόρι την αλήθεια του κόσμου και δεν μπορεί να την προσεγγίσει σήμερα ανασυθέτοντας τα απομεινάρια μιας ζωής. Αντίθετα, πρέπει να καλλιεργήσει ανεμπόδιστα την κριτική σκέψη, υπερβαίνοντας τον ίδιο τον εαυτό της. Σημείο 4. Η κρίση των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών συνυπάρχει με τη σημερινή κρίση του καπιταλισμού, ο οποίος όμως επεκτείνεται παγκόσμια και κατησχύει. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί περιορισμοί, τα όρια της καπιταλιστικής στρατηγικής της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης? Θέλω να θέτουμε ερωτήματα πριν τα απαντήσουμε. Ποιες είναι οι ενδογενείς αντιφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης? Η απαλλαγή από τη δυναστεία του ευρώ είναι ένα βήμα μιας εναλλακτικής πορείας της χώρας, από την οποία όμως γεννώνται νέα δυσεπίλητα προβλήματα, τόσο λόγω των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, όσο και λόγω της ρήξης σε μια μόνη χώρα της Ευρωζώνης. Ένα σχέδιο αποδέσμευσης προϋποθέτει οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση πάνδυνη συμφωνία, εμπλοκή και δέσμευση μιας μεγάλης λαϊκής συμμαχίας, καθώς και τεράστια συλλογική και ατομική αυτενέργεια. Αυτή ήταν η αχίλλειος πτέρνα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Ποιες συγκλήσεις λοιπόν μπορεί να προκύψουν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα των χωρών του Νότου, βασισμένες σε πραγματικές κοινωνικές αντιθέσεις? Οι αντιθέσεις σήμερα διαμεσολαβούνται, όπως είπατε όλοι σας, από ανερχόμενα ακροδεξιά κόμματα, όπως η εναλλακτική για τη Γερμανία ή με συντηρητική έξοδο από την Ευρωζώνη, όπως έγινε με το Brexit. Μπορούν να οικοδομηθούν ευρύτατες ταξικές και κοινωνικές συμμαχίες στους ευάλωτους εθνικούς κρίκους της ευρωπαϊκής αλυσίδας για να συγκροτήσουν ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ρήξης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρώπη των λαών, όπως λέγαμε κάποτε, μια ιδέα που ναυάγησε στην υπαρκτή σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείο 5. Η πολιτική είναι υπόθεση των πολλών ή, όπως λέγαμε από πάντα, ιστορικά, οι μάζες γράφουν την ιστορία. Η αριστερά θα ανακτήσει την ψυχή της
εάν καταρχήν εγκαταλείψει θνησιγενείς τελετουργίες αναβίωσης του παρελθόντος. Δεν είμαι κατά των κομμάτων προφανώς, ούτε κατά των μετόπων. Ιστορικά υπήρξαν συγκλονιστικές μορφές και η αριστερά μέσα από αυτές έγραψε ιστορία. Δεν χρειαζόμαστε όμως μικρογραφίες, καρικατούρες αυτών των σχημάτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιμούμαστε, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό που αντιστοιχεί στις μικρές μας δυνάμεις σήμερα και αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο σκοπό της μαζικότητας που θέλουμε να επιτύχουμε. Επίσης, τα προγράμματα μεταβατικά ή στρατηγικά που συντάσσουν μικρές ομάδες, εκλαμβάνοντας τις επιθυμίες τους ως πραγματικότητες, είναι μια κατάσταση η οποία δεν μας απαντάει στα πραγματικά ερωτήματα. Η επανάληψη της διαδικασίας παραγωγής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, έχω ένα τραύμα από αυτή την ιστορία και προσωπικό, θα ήταν κωμικοτραγική. Γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα προγράμματα, καλύτερα να λέμε τα σχέδια των μεγάλων αλλαγών, δεν είναι γενικές ιδέες, ούτε διακηρύξεις ομάδων επί χάρτου, όσο σημαντικές και αν είναι αυτές τις ιδέες. Κανείς δεν πιστεύει πια στην ευκολία των λέξεων. Και κάτι που για μένα είναι κανόνας και αρχή και σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσουμε. Αν οι λαοί, οι κοινωνικές τάξεις, οι καταπιεσμένες, οι άνθρωποι που πλήττονται από τα μνημόνια, τη λιτότητα, τον καπιταλισμό, εδώ και παντού, είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν το σχέδιο της ανατροπής, πρέπει να είναι και αυτοί που θα συντάξουν τα προγράμματα. Και δεν εννοώ να καταργήσουμε τα κόμματα, εννοώ ότι αυτή η διαδικασία, για να μπορεί να καταλήξει σε πραγματική ρήξη, ακόμα και αν αυτή η ρήξη μπορεί να οδηγηθεί σε ήττα, θα πρέπει απ' αρχής να εμπεριέχει τις λαϊκές τάξεις σε όλα τα βήματά της. Δεν είναι το κόμμα έξω, εκεί και μακριά, το οποίο φτιάχνει το πρόγραμμα, το πηγαίνει, το ακούνε οι άλλοι, το δέχονται και εν τέλει του αναφέρουν να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ενώ δεν είναι προετοιμασμένο, όχι για τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά μάλλον είναι απροετοίμαστο ώστε να οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις από τις προηγούμενες. Ήττα λοιπόν, γιατί έχουμε μία ήττα, μεταφράζεται πρώτα απ' όλα στην αποδόμηση μιας σχετικά ευρείας κοινωνικής σύνθεσης που είχε διαμορφωθεί εκ των πραγμάτων στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη εποχή της αντιπολίτευσης και εκφράστηκε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως οι κοινωνικές τάξεις και ομάδες που εξακολουθούν να καταστρέφονται από το τρίτο μνημόνιο έχουν διαλυθεί ως δρόντα υποκείμενα μπροστά στην ανυπαρξία προοπτικής και την οδυνηρή διαχείριση της καθημερινής ζωής. Οι νέοι άνθρωποι, τους οποίους εκεί πρέπει, ας πούμε, να στρέφουμε την προσοχή μας, παρείες της νέας εποχής και απόβλητοι του εργασιακού βίου, μένουν σιωπηλοί ή επιδιώκουν να μεταναστεύσουν. Η αριστερά που επιμένει να σκέφτεται και να δρά, πρέπει να κατανοήσει την κατάσταση, τις δικές της ανάγκες, τις δικές της ελλείψεις και τις ανάγκες των άλλων. Βεβαίως πρέπει να δρούμε και πρώτα απ' όλα, ας πούμε, προσπαθώ όπου φτάνει το χέρι μου, ανάλογα με τα δεδομένα, κάτι κι εγώ να προσφέρω. Αλλά επίσης, βεβαίως υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές πράξεις που θρηματίζουν τον καθρέφτη της ακινησίας και της παράδοσης. Οι σημερινοί αγώνες δεν είναι μαζικοί και συνήθως δεν είναι νικηφόροι. Είναι όμως απολύτως αναγκαίοι, καθώς εκφράζουν την επιθυμία της αντίστασης. Ανοιχνεύουν και σηματοδοτούν τους δρόμους που θέλουμε να ανοίξουμε περπατώντας. Δυστυχώς ξεχάσαμε τους απατίστας που κάποτε είχαν φωτίσει μία άλλη στρατηγική για την αλλαγή του κόσμου. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε γραφειοκρατικές καταστάσεις του παρελθόντος, οι οποίες σήμερα είναι όλο και πιο άμαζες. Η πολιτική και η κοινωνική ανασύσταση των κοινωνικών τάξεων που πλήττει βάναυσα η μνημονιακή πολιτική είναι το ζητούμενο σήμερα. Η επαναθεμελίωση της αριστεράς και η αναγέννηση των απελευθερωτικών ιδεών θα συμβαδίσει με τη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση της ανασύστασης, της μεγάλης λαϊκής συμμαχίας που καταστρέφεται
σήμερα από αυτό τον ακραίο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Τα κοινωνικά κινήματα αποτελούν τόπους συνάντησης και αντίστασης, στους οποίους συνδέονται εκ των πραγμάτων και εκ των σημερινών καταστάσεων τα επιμέρους αιτήματα με την ανάγκη της γενικότερης αλλαγής και ρήξης. Οι πολιτικές οργανώσεις δεν μπορεί να παραμένουν έγκλειστοι στον εαυτό τους μικρόκοσμοι. Αυτές οι αντιλήψεις ήταν πάντα λάθος. Πολύ περισσότερο σήμερα, γι' αυτό και δεν χρειάζεται να απολογηθείτε για την ανοιχτή πολιτική του Μαζικού Κόμματος, γιατί ο εγκλεισμός στην ύπαρξή σας θα ήταν μία λάθος επιλογή ούτως ή άλλως. Πολύ περισσότερο σήμερα αυτές οι ιδέες των μικρόκοσμων πρέπει να... αυτές οι ιδέες των ανοιχτών θυρών, τέλος πάντων, της κοινωνικής ανασύστασης κτλ. Πρέπει να κυκλοφορούν απροκατάληπτα, αλλά και οι πολιτικές συνθέσεις πρέπει να είναι βαθιά περιεκτικές ως προς τα ουσιώδη, μήπως και κατανοήσουμε τις αλήθειες του πραγματικού κόσμου. Θα ξαναπώ τελειώνοντας κάτι που πιστεύω. Το μέλλον διαρκεί πολύ και εμείς ζούμε λίγες στιγμές του ιστορικού χρόνου. Η συνείδηση αυτή μας προσγειώνει στο παρόν και την αξία της ενεργού κοινωνικής και πολιτικής δράσης μας σήμερα.